Τριμπουσόν, γαλλικό, μαρτινολέ, κλασίκ. Μην με βάζει να κάνω να προφέρω πράγματα. Μαρτινολέ, κλασίκ. Δεν ξέρω εγώ γαλλικά καθόλου, απλά το κάνω επίτηδε. Γεια σε όλους και όλες. Σήμερα, στο κανάλι μου, σε ένα πολύ γνώριμο background, έχω καλεσμένη τη Γιώτα. Έχουμε κάνει βίντεο φυσικά και για το δικό του στο κανάλι. Θα σας αφήσω το link από κάτω για να πάτε να το δείτε και όλες τις πληροφορίες που θέλετε να μάθετε για τη Γιώτα. Εδώ όμως θα δούμε κάτι διαφορετικό. Έχω φέρει τυριά. Τυριά από τη Γαλλία, από το Παρίσι. Είναι όλα αυτά εδώ. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή βρωμάει το δωμάτιο. Δεν ξέρουμε τι από όλα είναι αυτό που βρωμάει. Τα έχουμε ετοιμάσει, δεν έχουμε δοκιμάσει τίποτα. Θέλω να κάνω εδώ μια παύση και να πω. Η Τζίνα πήγε στο Παρίσι, στο Fashion Week και επέστρεψε με τυριά. Και ξέρεις πόσο έδωσε για όλα. Δεν θέλω να ξέρω, μη με μου αχαιρώνεις την καρδιά, μη. Πόσα. 120 ευρώ. Τρελή. Αφού τα μοιράζεσαι μαζί μου. Πραγματικά, ήθελα οπωσδήποτε να το κάνω μαζί σου αυτό το challenge, γιατί ξέρω ότι εσύ θα το εκτιμήσεις αυτό, αγάπη μου. Γιατί εγώ τρώω τα πάντα. Όχι, ξέρω ότι θα το εκτιμήσεις. Θα εκτιμήσεις το καλό τυρί. Που δεν ξέρω αν είναι και καλό, γιατί βρωμάει αυτή τη στιγμή κάτι εδώ πέρα. Ναι, αλλά όσο κάτι δεν βρωμάει, τόσο πιο ωραίο είναι να ξέρεις. Ναι, γιατί και εγώ είμαι τυρού. Και εγώ τυρού. Πεθαίνω για τυριά και με τον Αποστόλη στην Κίνα ένα διάστημα. Κάθε βράδυ διασκέδασή μας ήταν να βάλουμε ένα ποτήρι κρασί, να πέτρωπιούμε και να φάμε τυριά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ανοίξω το κρασί, έχει και κρασί, κυρία. Έχουμε και κρασί εδώ και έχουμε και διάφορα dip. Έχουμε μαρμελάδα σίκο, όπου οι Γάλλοι το συνδυάζουν πάρα πολύ με το τυρί και εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός του γλυκού με το τυρί συγκεκριμένα. Τι γεύση είναι? Αυτό είναι σίκο. Είναι μαρμελάδα σίκο. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ. Έχουμε dip ντομάτα, που νομίζω ότι έχει και τρούφα μέσα. Πω, με σκότωσε. Και έχουμε ντιζόν μουστάρδα. Και έχουμε και μία dip που έχει διάφορα πώς τα λέμε, μανιτάρια με τρούφα μέσα. Επίσης, έχουμε και καρύδια στο πιάτο, οπότε καταλαβαίνετε, αυτό το βίντεο θα βγει γκουρμέ τελείως. Και πάμε να ανοίξουμε και το κρασί, για να ξεκινήσουμε να τρώμε τα τυράκια μας. Το παίρνω πίσω και θα πάω στο γυμναστήριο, αύριο θα πάω. Και επίσης, θέλω να σας πω ότι τα ποτήρια που έχω βάλει εδώ πέρα, θα είχα χρησιμοποιήσει στο κάμπο μου. Μέσα στο Δημαρχείο. Ναι, μέσα στο Δημαρχείο. Ναι, αλήθεια. Αφήνουμε στο Δημαρχείο να πίνεις και τέτοια πράγματα. Εμείς εδώ στη Γλυφάδα είμαστε γκράντε, κοπέλα μου. Α, έτσι πες μου. Απέλεια. Απέλεια, ξέρω. Παιδιά, δεν είναι απέλεια, είναι καλό γαλλικό κρασί και η ποικιλία είναι σαβινιό. Νομίζω εμείς και οι Γάλλοι έχουμε πάρα πολύ καλά κρασιά. Συμφωνώ και επίσης. Και οι Ιταλοί μου αρέσουν τα κρασιά τους. Όχι, δεν συμφωνήσεις, δεν μου αρέσουν. Συμφωνώ γενικά στη Μεσόγειο. Τα πάμε καλά. Τα πάμε καλά με τα κρασιά. Απλά εγώ δεν πίνω τα γλυκά και δεν πίνω και τα φρόδε, λέγονται. Ναι, τα φρόδι. Τα φρόδι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι σε παρεξηγούν γιατί έχεις μεγαλώσει στο εξωτερικό. Οπότε δεν σου βγαίνουν τόσο αβίαστα τα ελληνικά. Εγώ δεν σου παρεξηγώ καθόλου. Όποιος παρεξηγεί να φύγει από αυτό το βίντεο, δεν είναι γι' αυτόν. Ήρθε στο σωστό μέρος με κρασί. Δεν μπεκροπίνουμε σε αυτό το κανάλι μονίμως. Έπρεπε να καλέσουμε και τον επώνυμο αλκοολικό. Γαμώτο! Μας έκοψε. Λοιπόν, το ποτήρι σας παρακαλώ, κυρία μου. Που το βρήκα στο πλυντήριο πια το έχουμε βάλει και στο ψυγείο. Να σου πω, ξεχάσατε να βγάλετε το ποτήρι. Τσίας και τυριά μας. Μετά τα τυριά. Δεν μου θυμίζει κάτι άλλο που έχω πιει ως τώρα. Είναι ελαφρύ πολύ, δεν είναι. Ναι, είναι ευκολόπιωτο. Ναι, είναι για αυτούς που δεν πίνουν αλκοόλ. Είναι αυτό που λένε τίμιο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τίμιο. Είναι τίμιο. Ναι. Βασικά αυτό είναι το μοναδικό που δεν πήρα από το Παρίσι. Το πήρα από εδώ. Από κάδα. Από εδώ. Από κάδα. Από κάδα. Πήρα από κάδα. Παρανάβα. Λοιπόν, κοίταξε, άμα το συνεχίσουμε στα τυριά, σε λίγο θα κελαϊδάμε. Λέω να ανοίξουμε τα ντυπάκια μας για να τα έχουμε έτοιμα. Λοιπόν, ανοίγω την ντομάτο σος. Ναι, είναι. Αυτό είναι αρκετά. Εμένα μου αρέσει και πολύ. Εμένα. Είναι η τρούφα. Και εμένα μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω πόσο πάει με το τυρί. Θα πάει με τα κρακεράκια, τα γαλλικά. Αχ, αυτό είναι πολύ ωραίο. Να βράσω ένα μακαρόνι. Ναι. Εδώ θα παίξουμε μπάλα.
Εμένα όμως δεν μου αρέσει το σίκο κανονικά. Εμένα μου αρέσει. Θα το τιμήσω όμως όταν θα το τιμήσουμε. Τι, αυτός είναι ο σκοπός. Λοιπόν, να πω ότι πολλά από αυτά τα τυριά που έχω φέρει δεν ξέρουμε καν τι είναι. Νομίζω ότι τα μισά ξέρουμε τι είναι, τα άλλα μισά δεν ξέρουμε τι είναι. Και από ποιο θέλεις να ξεκινήσουμε να δοκιμάζουμε? Θέλω να ξεκινήσω να δοκιμάζουμε αυτό εδώ. Αυτό, ωραία. Ξέρεις τι είναι? Ξεκίνα, δεν ξέρω τι είναι. Μου θυμίζει λίγο μπρι. Α, αυτό βρωμάει. Πω, πω, αυτό είναι τέλειο, μαρμελαδίτσα. Εγώ βάζω λίγη μαρμελάδα επάνω. Πω! Πάει πολύ. Πάει και μακαρίνι. Τώρα τη σταματάμε κάπου εδώ, εγώ θα αρχίσω να τρώω. Γίνε εδώ. Έχουμε κοκκαλιά. Αυτό μοιάζει κάτι ανάμεσα σε λαβάς κυρί. Και σε μπρι. Και σε μπρι, ναι. Είναι καταπληκτικό, έτσι. Δίνα, δεν μπορούσες να έχεις καλύτερη ιδέα για βίντεο, μάτω Θεό. Πω. Πάρα πολύ ωραίο. Κλειώνει. Να σου πω, να βουτήξουμε και σε καμιά σάλτσα. Ναι ρε. Εδώ. Πού βουτήσες, τρούφα. Βλέπω τα μούτρα της λίγο περίεργα. Εγώ είμαι άνθρωπος της τρούφας, αλλά είναι λίγο έντονη η συγκεκριμένη από ό,τι κατάλαβα. Όχι, είναι ωραία. Αφήνει μια πολύ ωραία επίγευση. Θέλεις να κάνουμε κάτι? Εγώ λέω να βαθμολογούμε αυτά που τρώμε. Ναι, ναι. Ωραία, τι βαθμολογία βάζουμε στο ότι μόλις φάγαμε? Εγώ 9. Εγώ το βάζω... είναι πολύ κοντά στα δικά μου γούστα. 9,5. Εγώ το βάζω παραπάνω γιατί πραγματικά πιστεύω ότι το αξίζει. Στην τρούφα? Στην τρούφα νομίζω ότι θα βάλω ένα 6. Εγώ στην τρούφα θα βάλω 5. Να, δεν και να κάνουμε μια βούτα και στη σάλτσα. Βεβαίως. Με τι θα συνδυάσουμε? Ας το πω με τίποτα. Ναι, θα δούμε. Είναι λίγο επίφοβο. Η μαρμελάδα ωραία που δεν τρώω. Αυτή φαίνεται delicious. Νερό εκεί. Εδώ πάνω. Κρασί. Νερό. 0. Μείον 2! Χάλια. Βγάλε το στην άκρη. Πάει. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τη γεύση μας, να φάμε ένα άλλο τυράκι. Να φάμε ένα γνώριμο τυράκι. Ναι, αμέ. Για πες. Να φάμε το ροκφόρ. Τσέλι. Μ' αρέσεις. 1, 2, 3. Είναι βούτυρο, έτσι. Είναι ολόφρεσκο. Ναι, είναι ολόφρεσκο. Οπό. Και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Το σούπερ μάρκετ Έλιο. Ναι. Πόπο, δεν υπάρχει. Τρώτε εσείς τέτοια τυριά με μούτρα? Εγώ τρώω. Και εγώ τρώω. Μου πολύ και μου αρέσει και η γκοργκοντζόλα. Και εμένα. Στη δικιά μου σειρά. Μου το ξέρω. Ήξερα που ερχόμουν. Έτσι. Το βίντεο. Δείτε μουχλά. Όπω. Να βαθμολογήσω. 8 θα πω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο που τυρένιο, αλλά μου είναι ένα τσικ πολύ αλμυρό. Που εγώ βάζω πολύ αλάτι στο φαΐ μου. Ναι, το ροκφόρ ούτως ή άλλως είναι διαφορετικό. Ναι, μου είναι ένα τσικ πιο αλμυρό από ό,τι το έχω συνηθίσει. Εγώ το βάλω ένα 8. 8 κι εγώ. Τσίας. Σε τι πήρουμε? Στα γαλλικά τυριά. Αλαντικό? Αλαντικό. Εγώ λέω να φάμε αυτό που είδαμε ότι είναι πάπια. Εδώ έχουμε ένα θεματάκι. Δεν ήξερα ότι πήρα πάπια. Δεν μου κάνει και ιδέα. Εσύ να το βάλω στο στόμα μου, όλα θα το βάλω. Λοιπόν, εγώ θα το πάρω και θα το πάρω έτσι με το δάχτυλο για να το δείξω. Για δείξτε. Μου φαίνεται ομό. Οτιδήποτε ομό, εγώ δεν το τρώω. Εδώ. Είναι αυτό. Κοιτάξτε, μυρίζει άσχημα. Μυρίζει πολύ ωραία. Μυρίζει σαν σαλάμι αέρος. Ναι. Έλα. Και κάτι καπνιστό. 1, 2, 3. Δεν είμαι σίγουρη, περίμενε. Φοβάμαι να το βάλω όλο στο στόμα μου. Βάλει το. Εγώ δεν μπορώ να το φάω. Έχει, είναι καπνιστό, έχει αυτό που έχει το bacon. Πάνε χαρτί. Α, μπράβο! Έχει τη μυρωδιά και τη γεύση που έχει το bacon, αλλά είναι σε πάπια. Και το καταλαβαίνεις κάπως. Εμένα δεν με τρέλανε. Θα του βάλω ένα 4. Δεν με αηδίασε παρόλα αυτά. Αν και όταν ακούω πάπια, αηδιάζω λίγο. Εγώ τρώω μόνο την crispy την κινέζικη. Από westernized όμως, από εδώ, από τον Έλληνα την κινέζικη. Α, εντάξει. Ναι. Γιατί στην Κίνα δεν. Όχι, στην Κίνα δεν. Μπορεί να φας κατσαρίδα και να μην το πάρεις χαμπάρι.
Εγώ θα του βάλω ένα 2, γιατί δεν ήταν το χειρότερο πράγμα που έχω φάει ever, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θα προτιμούσα στις γεύσεις μου. Ποιο θες να δοκιμάσουμε, δικό σου τώρα. Αυτό. Αυτό είναι και αυτό ένα μαλακό τυρί. Περίμενε. Δεν είναι αρκετά μαλακό όσο ήταν τα προηγούμενα. Γενικά οι Γάλλοι βγάζουν μαλακά τυριά. Ναι. Εντάξει, normal σαν γκούντα μυρίζει, όπως... Ναι. Άοσμο, άχρωμο, κάτσε να το βάλουμε λίγη μαρμελάδα μήπως και πάρει λίγο χρώμα. Ξέρετε, αυτό είναι το τυρί του πρωινού. Πάνω σου μην πάει. Το τυρί του πρωινού. Με τι σου μοιάζει ελληνικό? Με ελληνικό δεν μου μοιάζει κανένα. Νομίζω ότι μου μοιάζει κάτι σε Μίλνερ, σε γκούντα. Α, μπράβο, Μίλνερ, καλά το πες, Μίλνερ. Ναι, είναι του πρωινού, όπως το πες. Εγώ το βαθμολογώ με ένα 6. Εγώ το δίνω ένα 8. Όχι, εντάξει, για 8 δεν είμαι, γιατί δεν είναι τόσο πολύ γευστικό. Θα σας πω γιατί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα φάω όλα αυτά τα τυριά όλες τις ώρες. Ενώ αυτό θα το τρώγω όλες τις ώρες. Άρα, Τζίνα, με τα ωραία σου. Άρα, Τζίνα. Η πάπια θα μου αφήσει εφιάλτης, να ξέρεις. Ναι, και εγώ δεν. Θες να την εξαφανίσω από το πιάτο. Ναι. Άμπρα, κατάμπρα. Λοιπόν, δικό σου, έλα, σειρά σου. Εγώ λέω να φάμε αυτό. Είναι ένα κίτρινο τυρί. Εγώ λέω θα είναι ωραίο. Οπότε πάρε μια κομματάρα. Έτσι έχω την εντύπωση. Λοιπόν, για πάμε. Κλασικό γερμανικό τυρί. Αλλά πιο άγευστο. Όχι, πιο εύγευστο νομίζω ότι είναι. Λες. Έχω την εντύπωση. Εμμεντάλ, τι είναι αυτό. Ναι, Εμμεντάλ. Μοιάζει πολύ με το Εμμεντάλ, αλλά είναι λίγο πιο εύγευστο από το Εμμεντάλ. Και εμένα. Ό,τι θα μου δώσει εδώ πέρα, ναι. Είμαι τυρού και μαρμελαδίτσα. Λείπει όπως το όλες από αυτό το βίντεο. Έχουμε τιμήσει τη μαρμελάδα, έτσι. Ναι, και είναι και ωραία. Οι Γάλλοι. Το προτιμώ. Ναι, εξειδικεύονται σε αυτό. Δηλαδή το σήκω, το βάζουν με τα τυριά και σε αποξηραμένο και σε μαρμελάδες πολύ. Φάσεις αυτό το λέω. Σήκω γλυκό, την κουνταλιού της γιαγιάς μου, σε γλυκούν τα δάχτυλα τώρα. Πιο γαλλικούς Γάλλους. Καριδάκι. Ναι, και καρύδι. Σε αυτό το βίντεο θα ακούτε μόνο. Αυτό το λουκανικάκι εδώ μου μιλάει. Βούστο λουκάνικο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα. Δεν έχω ξαναδεί εγώ κάτι τέτοιο. Είναι σαν αποξηραμένο. Τι βάση. Τι είναι αυτό απ' έξω, αλεύρι. Ναι, είναι το. Έτσι τα κάνουνε. Στη Γερμανία έτσι τα κάνουν. Τώρα... Τρώγεται αυτό. Ναι, ναι, ναι. Συνήθως ναι. Τώρα κάτσε να δω αν καθαρίζει αυτό. Περίμενε. Α, όχι. Είναι χαρτί. Θα δούμε. Τουλάχιστον είναι pork. Ναι, ισχύει. Και έχει από μέσα κάτι σαλάδι, ε. Να. Στα βγάλει και σένα αυτά τα λιπαρά, ε. Τι τρώμε, ρε φίλε. Για δίαιτα είμαστε. Αύριο θα πάμε να κάνουμε εξετάσεις χοληστερίνης. Πραγματικά και μυρίζει και λίγο αντρογιά, μυρίζει από το βάλει στόμα σου. Ναι. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Μη σου μείνει ένα ρόντι. Ωραίο, ε. Δεν καταλάβω. Περίμενα. Όσο περνάει η ώρα κάτι γίνεται. Ξέρεις τι. Είναι αποξηραμένο τελείως. Στην αρχή κάπως το δαγκώνω και μου αρέσει και μετά. Δεν μ' αρέσει. Εγώ συνεχίζω το μετά. Εσύ μας αρέσει, ε. Εγώ θα το βάλω 3. Εγώ θα το βάλω 7. Μήπως αυτό έπρεπε να βάλουμε τη μουστάρδα, ε. Λοιπόν, εγώ θα το ξαναδοκιμάσω με την Dijon. Γιατί στο αλλαντικό πάει η Dijon. Κάτσε καλά. Η μουστάρδα είναι πολύ ωραία. Όχι. Και η καυτερή. Δεν ξέρω τι είναι. Μπορώ να φάω όσο πιο καυτερό μπορείς να φανταστείς. Αλλά αυτή έχει πολύ έντονη γεύση Dijon. Που και εμένα μ' αρέσει, αλλά όχι τόσο πολύ. Εγώ θα τη βάλω 9. Εγώ θα τη βάλω ένα 2. Okay. Ποιο θέλεις, σειρά σου. Αυτό είναι κατσικίσιο. Αυτό είναι που βρώμαγε περισσότερο από όλα και είναι αυτό που έχει βρωμίσει το χώρο. Για να δούμε. Αχ, κάνει σαν τζίχλα. Ναι. Το ξέρεις ότι είναι από τα πιο υγιεινά παιδιά, τα κατσικίσια παιδιά. Δείτε, κάνει σαν τζίχλα. Δεν το έχω βάλει στο στόμα μου ακόμα. Ω, μόνο από τη μυρωδιά. Κοίτα.
Δεν είναι όσο κακομύριζε. Αφήνει μια επίγευση. Έντονη. Mm. Αφήνει, αλλά δεν είναι το αναγουλιαστικό. Όχι. Mm. Αλλά σίγουρα δεν θα το αγόραζα εγώ στο σπίτι μου. Παρ' όλα αυτά, αν το είχα μπροστά μου, το τρώγα. Mm. Εγώ θα βάλω 5. Επειδή μου άρεσε πολύ η υφή του, πιο πολύ η υφή από τη γεύση, θα το βάλω ένα 6. Mm. Και πιο πολύ για την υφή. Ένα έχει μείνει, το μπρι. Mm. Το μπρι. Το μπρι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ. Και μου αρέσει συνδυασμό με το γλυκό, παιδιά. Πεθαίνω. Και ειδικά όταν υπάρχει ένα λαδικό μαζί μέσα σε ένα σάντουιτς, που να έχει μπρι, ρόκα, με σαλάμι αέρος, αλλά όχι να είναι το πικάντικο. Ναι. Ταιριάζει πάρα πολύ. Α, το βρισκό, ναι. Ναι, πάρα πολύ. Πάμε να φάμε μπρι. Α, λιώνει και αυτό πολύ, ε. Ναι. Ωραία. Εγώ θα πάρω και μαρμελάδα. Και εγώ και καρύδι. Και καρύδι. Εδώ, μαζί. Δεν έχω ξαναπάει τέτοια στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Έχω 2 νικητές εγώ για σήμερα. Και εγώ έχω 2. Εγώ το πρώτο και το τελευταίο. Όχι. Εγώ έχω το πρώτο. Ροκόρ. Εγώ στο τελευταίο βάζω 9 επίσης. Εγώ στο τελευταίο βάζω ένα 7. Δεν είμαι για 9. Εμένα μ' άρεσε πολύ. Και εμένα μ' άρεσε, αλλά δεν είμαι για 9. Παρ' όλα αυτά προτιμώ το πρώτο. Από όλα, περισσότερο. Ναι, το πρώτο ήταν. Τι τυρί είναι αυτό? Νούμερο 1. Ναι, το πρώτο. Και εγώ το πρώτο. Το πρώτο είναι ο νικητής. Και εγώ. Δεν έχω φάει ωραιότερο τυρί. Είναι σαν. Λαβασκερί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες στο κανάλι σου. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες στο κανάλι μου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράστηκα όλα αυτά τα γκουρμέ, τα γαλλικά τυριά μαζί σου. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενη και τα περισσότερα μας άρεσαν. Εντάξει, σε γενικές γραμμές. Εγώ περνάω τέλεια. Και εγώ περνάω τέλεια και το κρασάκι, εντάξει. Είναι απλά τίμιο. Τίποτα παραπάνω. Έτσι. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να πάτε να δείτε το βίντεο που έχουμε κάνει στο κανάλι της Γιώτας. Να μας ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram, γιατί μοιραζόμαστε πολλά πράγματα από εκεί και δεν θέλουμε να τα χάνετε με τίποτα. Κάνουμε και διαγωνισμούς. Και η Γιώτα έχει και διαγωνισμούς που τρέχουν και στο δικό της στο Instagram και εγώ έχω. Subscribe στα κανάλια μας και like. Και like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Έχω κάτι στον δόντι. Κασέρι κατά πάση πιθανό. Κασέρι. Κασέρι. Έλεος βρε κασέρι. Εσύ να μιλείς με το καλαμάκι σου. Βρωμάει εδώ μέσα κασερίλα, ποδαρίλα. Είναι τυριά όλα. Δεν είναι κασέρια. Και μην μου πεις ότι είναι τυροκομικά και το μόνο τυρί είναι η φέτα, γιατί δεν ισχύει. Τυριά έχουν ρόσλαε! Όχι, κοίταξε. Για τα τυριά και τα κασέρια, ίσως και να συμφωνήσω. Αλλά για το σουβλάκι και το καλαμάκι, δεν σηκώνω φέτα.